Υποδεχόμαστε στην παρέα μας τον Πέτρο Γαϊτάνο. Καλώς ήρθες, Πέτρο. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με αφορμή και όλη αυτή την συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, έτσι. Ναι. Τι έχετε ετοιμάσει? Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο και βεβαίως πολύ ταιριαστό στις μέρες που έρχονται. Ήταν μια πρόσκληση από τον εξαιρετικό μας Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Πατούλη, αλλά και σε συνεργασία με τον πολύ αγαπητό και άξιο για το ρόλο του, στη δράση του εκεί στην Περιφέρεια, τον Μεάρχη Πολιτισμού, τον Χάρη το Ρώμα, το Χάρη μας. Είχαμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με τον Χάρη. Εγώ τον αγαπώ ιδιαίτερα, όπως αγαπώ ιδιαίτερα και εκτιμώ και τον Γιώργο τον Πατούλη. Και με κάλεσαν λοιπόν να κάνουμε κάτι τώρα, έτσι όπως είναι δύσκολη η καιρή μέσα στην πανδημία, να κάνουμε κάτι έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον κόσμο να αισθανθεί πιο κοντά σε αυτό που του λείπει πολύ ιδιαιτέρως αυτές τις μέρες, που έχει σχέση με την Εκκλησία και με τις ακολουθίες. Εγώ, επειδή είναι γνωστό ότι ασχολούμαι πολύ με την εκκλησιαστική μουσική μεταξύ όλων των άλλων ρεπερτορίων, με το παραδοσιακό τραγούδι και το σύγχρονο, μου εξέφρασαν λοιπόν την ιδέα να κάνουμε κάτι για τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση. Έτσι λοιπόν ηχογραφήσαμε και μαγνητοσκοπήσαμε μέσα στον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών, στον Ιερό Ναό αυτόν, που είναι ο μεγαλύτερος ναός της Ελλάδας. Ισχύει, ναι. Και νομίζω ότι είναι και ο δεύτερος μεγαλύτερος των Βαλκανίων. Αλήθεια, Είναι ένας πολύ ιστορικός και υπέροχος ναός και έχει επίσης, παιδιά, κάτι πολύ ιδιαίτερο που για μας που είμαστε καλλιτέχνες είναι πολύ ενδιαφέρον, το ότι έχει μοναδική ακουστική. Αυτή λοιπόν τη μοναδική ακουστική την καταγράψαμε και τη μαγνητοσκοπήσαμε με τη συμμετοχή μιας λιτής βυζαντινής χοροδίας από θαυμάσιους ψάλτες, υπό τη διεύθυνση ενός φίλου μου και πολύ αξιόλογου καλλιτέχνη αλλά και ανθρώπου, του Πέτρου Δασκαλοθανάση. Και επίσης διαβάζει κείμενα από τα Ευαγγέλια ένας επίσης θαυμάσιος καλλιτέχνης και άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Γιαλίνης, ο οποίος έχει και μία μορφή Αγίου και νομίζω ότι και η ψυχή του είναι πολύ κοντά εκεί. Και επίσης αυτή την παραγωγή έχουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει και ήταν μια ιδέα δική μου. Θα συμμετέχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα επικοινωνήσει όλο το πρόγραμμα αυτό με την αρχαία ελληνική γλώσσα των ύμνων και των ευαγγελικών κειμένων στη νοηματική γλώσσα. Αλήθεια. Είναι, ξέρετε, αυτός ο μοναδικός άνθρωπος στη χώρα μας και νομίζω και ο μοναδικός που γνωρίζει πώς να μεταφέρει τα πρωτότυπα κείμενα των γραφών. Δύσκολο, πολύ. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί οι υπόλοιποι που πιθανόν υπάρχουν στην Ορθοδοξία ή σε άλλα χριστιανικά δόγματα, μεταφράζουν και επικοινωνούν τη δική τους μετάφραση. Ο άνθρωπος αυτός που λέγεται Στράτος Πατρινός, μάλιστα είναι πιθανό πολύ γνωστός σε πολλούς, γιατί κάνει ακριβώς τη νοηματική από τις ακολουθίες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση από τη Μητρόπολη Αθηνών. Μάλιστα. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχα δει λοιπόν και ήθελα να τον καλέσω σε αυτή τη δουλειά για να μπορέσουμε και να επικοινωνήσουμε σε αυτόν τον κόσμο αυτή την υψηλή και πολύτιμη επικοινωνία και ανάγκη μας, την πίστη μας και την τιμή μας και τη δοξολογία μας στο Θεό μας, λόγω και των ημερών, αλλά και γιατί ήθελα να συντάξω όσο γίνεται περισσότερες εκφράσεις μέσα από τη δυνατότητα των ανθρώπων και να τις αναποθέσουμε στα πόδια του Θεού μας, για να τιμήσουμε τα πάθη Του και να χαρούμε, να δοξάσουμε την Ανάστασή Του, που είναι η πιο σημαντική ελπίδα και το πιο χαρμόσυνο μήνυμα που έχουμε μέσα στην αιώνια ζωή μας, μέσα από τη δική Του Ανάσταση, ελπίζοντας και για τη δική μας και για την κατάταξή μας κάποια στιγμή στη Βασιλεία Του. Πώς βλέπεις τις φετινές γιορτές, το φετινό Πάσχα, την Ανάσταση και τις περσινές, δηλαδή πέρυσι καθόλου? Φέτος, κάτω από συγκεκριμένα δεδομένα, συγκεκριμένους όρους, είχαμε και τον Περιφερειάρχη το πρωί που μας είπε για τα rapid test στις εκκλησίες, που γίνεται αυτή η προσπάθεια. Πώς το βλέπεις όλο αυτό εσύ και σε σχέση με τους πιστούς που θέλουν να παρακολουθήσουν όλα αυτά τα μυστήρια, αλλά και τους περιορισμούς που μπαίνουν αναγκαστικά για την προστασία των πολιτών? Ναι, δυσκολεύεται ο κόσμος, γιατί το θέμα της πίστης είναι μια κατάσταση που δεν μπορεί να μπει μέσα σε όρια, γιατί είναι η πιο δυνατή έκφραση της οντολογίας του ανθρώπου. Δεν υπάρχει πιο ισχυρή εσωτερική και έτσι, κατάσταση που να περικλεί την κτιστή και άκτιστη αντίληψη του ανθρώπου. Είναι πιο ισχυρή, είναι η πίστη προς το Θεό. Έτσι, είναι κατανοητό ότι οι χριστιανοί, ειδικά αυτές τις μέρες που γιορτάζουμε τα κορυφαία γεγονότα της χριστιανοσύνης, δυσκολεύονται σε αυτό. Έχουν και ίσως πρέπει να υπάρχει μια κατανόηση, κατά την άποψή μου, ελπίζω και ορθά, και από τη μία, το ότι δηλαδή οι πιστοί έχουν την ανάγκη να πάνε σε αυτή τους την ύψιστη, έτσι, διάθεση και... Μα ανάγκη είναι και αυτό. Και ανάγκη, είναι και βέβαια. Είναι ανάγκη που επίσης πρέπει να καλυφθεί. Και βέβαια ανάγκη πρέπει να... και δύναμη. Είναι, παίρνουν δύναμη από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά νομίζω ότι αυτή η ισορροπία ακριβώς προσπάθησε να κρατηθεί φέτος σε σχέση με πέρυσι που έπρεπε όλοι να κρατήσουμε τις αποστάσεις. Πρέπει να υπάρχει, κατά την άποψή μου, και η ισορροπία του ότι πρέπει λίγο να συντασσόμαστε και με τους κανόνες της πολιτείας, το ότι όσο και ο καθένας αν έχει μία άποψη διαφορετική σε πράγματα που συμβαίνουν, καλό είναι λίγο να βλέπουμε τα πράγματα και με την έννοια του εμείς. Εφόσον υπάρχει αυτό, είναι και θέλημα Θεού. Και πράγματα που δεν μας αρέσουν πολλές φορές, πρέπει να τα καταλαβαίνουμε ως θέλημα Θεού. Το θέλημα Θεού δεν είναι μόνο αυτό. Δύσκολο που σαν πλάνη ταιριάζει μόνο σε αυτό που είναι δικό μας. Ναι, που θεωρούμε με τη λογική μας ότι είναι το θέλημα Θεού. Πολλές φορές λέμε ότι αν είναι θέλημα Θεού ή ας γίνει το θέλημα του Θεού. Και κατά βάθος, λίγο υποκριτικά εννοούμε να γίνει το θέλημά μας. Το δικό μας θέλημα, ναι. Όταν γίνει το διαφορετικό από αυτό που δεν θέλουμε εμείς, λίγο αρχίζουμε και έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, Πέτρο, μου θέλω να δούμε ένα βίντεο που σου ετοίμασε η Κάλια Καστάνη, έτσι για να σε υποδεχτούμε και να σε τιμήσουμε και μετά να κάνουμε την κουβέντα μας, να τη συνεχίσουμε. Πάμε. Του έρωτα να κάψεις τα φτερά κι όταν θα γίνουν στάχτη. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είχε πει για εκείνον πως είναι ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές της Ελλάδας. Είναι σίγουρα ο μοναδικός που έχει στο ενεργητικό του μερικά τρομακτικά σουξέ. Ολόκληρες κασετίνες βυζαντινής και εκκλησιαστικής μουσικής με 5, 10, 20 CDs που έγιναν χρυσές και πλατινένιες. Η ουράνια φωνή του είναι το soundtrack της Μεγάλης Εβδομάδας. Στα social media τον αποκαλούν ξεδιάντροπα ο τραγουδιστής του Πάσχα. Κι ωστόσο ο Πέτρος Γαϊτάνος δεν τραγουδούσε πάντα βυζαντινούς ύμνους. Παιδί αγροτικής οικογένειας με καταγωγή από ένα χωριό της Δράμας, τα Κοκκινόγια, δηλώνει πως έζησε ονειρεμένα παιδικά χρόνια. Θυμάται ακόμα τις μυρωδιές, τη γεύση από τα άγρια φρούτα, τα αριάκια με το κρύο νερό που διακλαδίζονταν μέσα στα χωράφια με τα καπνά. Μεγάλωσε ακούγοντας Τσιτσάνι και Μπιθικότσι, Καζατζίδη, Νταλάρα και Αλεξίου. Σε αυτούς ήθελε να μοιάσει. Από τότε τραγουδούσε. Σε γάμους, σε πανηγύρια, σε παρέες με κιθάρες, λιγότερο στην εκκλησία. Αλλά όταν εκείνος άνοιγε το στόμα του, όλοι σιωπούσαν. Αυτό τον έκανε να πιστεύει πως έχει ταλέντο. Ήμουν, λέει, γεννημένος γι' αυτό. Λάθος εποχή ήταν να βρεθούμε. Στα 19 του κατηφόρησε στη Λάρισα να σπουδάσει γεωπόνος. Δεν έβγαλε ποτέ τη σχολή. Τον απογοήτευσε, όπως τα εξηγούσε αργότερα, το χαμηλό επίπεδο της παιδείας, η αναξιοκρατία, τα κακά βιβλία. Προτίμησε να φύγει για Αθήνα. Σπούδασε βυζαντινή και ευρωπαϊκή μουσική στο ελληνικό Δίο Αθηνών, δίπλα στο μεγάλο δάσκαλο και ψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο. Κάποια στιγμή συνεργάστηκε με την Ελένη Βιτάλη, που τον σύστησε στον Σταμάτη Σπανουδάκη, και εκείνος του πρότεινε να κάνουν ένα δίσκο. Τον τεμπούτο του το έκανε λοιπόν το 1990 με το δίσκο Δίλημα. Το πρώτο του σουξέ ήταν το Λάθος Εποχή. Τα υπόλοιπα είναι η ιστορία και μια γεμάτη, πλούσια καριέρα 30 χρόνων που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Τη συνεργασία με μεγάλους συνθέτες, όπως ο Παπαδόπουλος, ο Θεοδωράκης, ο Ξαρχάκος, ο Μαρκόπουλος, την παραδοσιακή μουσική και τρίτον την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική, που όπως λέει ο Πέτρος Γαϊτάνος την αγαπά περισσότερο γιατί αγαπά βαθιά το Θεό. Παρότι δεν ξέρει, παραδέχεται αν η πίστη του τον δείξει στη μουσική ή το αντίστροφο. Σιγανά πατώ στη γη. Στην κανονική εντός εισαγωγικών ζωή του, το προφίλ του υμνοδού του Θείου Πάθους είναι αυτό ενός κοσμοκαλόκαιρου. Ζει μοναχικά, αφού όπως παραδέχεται, ίσως και να μην ήταν προορισμένος να δημιουργήσει οικογένεια. Ομολογεί πάντως πως ερωτεύτηκε τουλάχιστον μια φορά μέχρι θανάτου και τον ερωτεύτηκαν το ίδιο. Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, μια θαυμαστριά του πήρε χάπια και παραλίγο να αυτοκτονίζει για χάρη του. Απολαμβάνει το διάβασμα και τις βόλτες στη φύση με το σκύλο του, τον Ιβάν, έναν ογκώδη πειμενικό Καυκάσου. Του αρέσει να φωτογραφίζει και να μαζεύει βότανα, χόρτα και μυρωδικά που χρησιμοποιεί στα πιάτα του, διότι είναι εξαιρετικός μάγειρας. Δεν βλέπει τηλεόραση εκτός από ντοκιμαντέρ, ασχολείται ελάχιστα με τα social media και περισσότερο με το κανάλι του στο YouTube, όπου βρίσκει κανείς μια εξαιρετική καταγραφή από τις ηχογραφήσεις, τις συναυλίες και τις συνεντεύξεις του. Του αρέσει, δηλώνει, να έχει στη ζωή του μια τάξη. ένα νοικοκυριό και μια πειθαρχία, να ζει εντός ορίων σε αυτή τη χωμάτινη μικρή ζωή, με το βλέμμα στραμμένο ψηλά στο άειλο βασίλειο των ουρανών, που αν υπάρχει, σίγουρα θα ακούει και αυτό Πέτρο Γαϊτάνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ όμορφο το βίντεο και πολύ τιμητικό για μένα. Και θυμάμαι... Από την Κάλια Καστάνη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Και θυμάμαι και πέρυσι που κάναμε την πρώτη μας σύνδεση, που είχαμε πρόβλημα να βρεθούμε μέσω Skype. Ότι ήθελα έτσι να ευχαριστήσω και εσένα και όλους σας, που και πέρσι αλλά και φέτος με αντιμετωπίζετε με αγάπη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάντα δεδομένο. Και επειδή είμαι από τους ανθρώπους που δεν έχω μπει μέσα σε παρέες και συμφέροντα ως στόχο, αναγκαστικά η δουλειά μας διαπερνάται και μέσα από το εμπόριο, με τη δισκογραφία, τις συναυλίες και όλα αυτά, αλλά με τον καλό τρόπο. Όταν δεν είσαι μέσα σε παρέες με την έννοια έτσι της πιο πονηριάς, της πιο πονηρής συμπεριφοράς, είναι αυτό που είπε και η συνεργάτη Δάσας, είσαι λίγο μόνος σου και κάνεις τα πράγματα χωρίς να έχεις τόσο πολλοί πλάτες. Αλλά στη δική μου ζωή και στη δική μου έτσι γενικώς δράση, επιλέγω πάντα η πλάτη μου να είναι ο Χριστός. Και αγωνίζομαι μέσα σε αυτό και βεβαίως ταυτόχρονα με αυτή την πλάτη που λέγεται Χριστός, αγωνίζομαι πάντα να αγαπήσω πρώτο τον Θεό και ταυτόχρονα και τους ανθρώπους μου. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος αγώνας μου. Μπορείς να κρατηθείς από αυτό το επίπεδο που το θεωρώ πολύ δύσκολο, της συγχώρεσης, της αποδοχής, της απόλυτης αποδοχής των ανθρώπων. Πώς νιώθεις, ας πούμε, για τους επικριτές σου, για ανθρώπους που έχουν σχολιάσει την πορεία σου, τις επιλογές σου, ενδεχομένως δηλώσεις σου και πράγματα που έχεις πει στο παρελθόν? Ναι, είναι ωραίο αυτό που με ρωτάς. Η δική μου στάση σε αυτή τα θέματα και γενικώς οτιδήποτε φτάνει στα αυτιά μου άμεσα ή έμεσα από τους συνανθρώπους μου, πρώτα απ' όλα με βρίσκει στο να κάτσω να δω τι έχω κάνει εγώ λάθος. Μ' αρέσει, τα απολαμβάνω αυτό πολλές φορές. Σκέφτομαι και λέω, όταν μου λέει ένας άνθρωπος απέναντί μου κάτι το οποίο εμένα δεν μου αρέσει, πρέπει όχι να διορθώσω αυτόν, αλλά πρώτα απ' όλα εγώ έχω τη δύναμη, αν εγώ κάνω το λάθος, να το διορθώσω. Αυτοκριτική. Αυτή η δύναμη είναι σπουδαία ελευθερία και παροχή που μας δίδεται. Άρα λοιπόν έχω τη δύναμη μόνος μου να διορθώσω και ο άλλος γίνεται φορέας για να ωφεληθώ. Όταν όμως εσωτερικά εγώ είμαι αναπαυμένος και δεν ελέγχομαι, τότε συμπονάω τον συνάνθρωπό μου γιατί πέφτει σε αυτό το σφάλμα και ίσως κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι απαξιώνονται όχι τόσο πολύ συζητώντας ή λέγοντας κάτι αρνητικό για μένα, αλλά όταν προσπαθούν να απαξιώσουν αυτά που πρεσβεύω. Και αυτά που πρεσβεύω είναι το καλό ελληνικό τραγούδι, η παραδοσιακή μας μουσική και κορυφαία η αγάπη μας και η ομολογία μας, την πίστη μας προς τον τριαδικό μας Θεό. Έχεις έρθει ποτέ σε αυτό το σημείο που τώρα περιέγραψες, να θέλεις να κάνεις αυτή την αυτοκριτική και να πεις ότι θεωρώ ότι ναι, εκεί ίσως ήμουν λίγο άστοχος? Ναι, υπήρξαν τέτοιες φορές και ξέρεις, θα ήθελα να μου δώσει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσω κάτι που εδώ και αρκετά χρόνια νομίζω ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί όσο πρέπει. Ευχαρίστως. Κάποτε πριν από αρκετά χρόνια με ρώτησαν σε μία συνέντευξη ποια είναι η γνώμη για τη Χρυσή Αυγή. Έχω την ανάγκη λίγο να κάνω μία διόρθωση σε αυτό και να ξεκαθαριστεί εφάπαξ αυτή η παρεξήγηση. Τότε λοιπόν ήμασταν σε μια περίεργη κατάσταση κρίσης και όλα αυτά. Βλέπαμε ότι αυτοί οι άνθρωποι βοηθούσαν κάποιους γέροντες, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Εγώ έκανα ένα λάθος όμως αυτό και γι' αυτό το λάθος θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη. Γιατί και το ζητώ αυτό διότι ακούγοντας τώρα αυτά που είπα τότε, δεν μου ταιριάζει ο Πέτρος αυτός και θεωρώ περίεργο πώς ο Πέτρος είπε αυτά. Δεν θα τα έλεγα αυτά. Δεν θα τα έλεγα γιατί και δεν ανήκω σε μια τέτοια νοοτροπία, αλλά και γιατί είπα ένα λογισμό, ο οποίος όμως έβγαζε μια εντύπωση, ο οποίος έδειχνε ότι μάλλον εγώ στηρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά τα χρόνια από τότε βέβαια, πάντα στις συνεντεύξεις μου λέω ότι δεν έχω καμία σχέση μαζί τους. Πρέπει όμως να ξεκαθαριστεί αυτή η ιστορία, να τελειώσει και αυτοί, έστω οι λίγοι άνθρωποι, μπορεί ακόμη να νομίζουν ότι εγώ στήριζα ή στηρίζω αυτούς τους ανθρώπους, θα ήθελα παρακαλώ να ξεκαθαριστεί. Και ποτέ καλά δεν τους στήριζα, ποτέ δεν τους στηρίζω και ποτέ δεν ήμουν άνθρωπος που ήμουνα δίπλα και μου άρεσε η βία, η παραβατικότητα, η εγκληματικότητα. Και όπως φάνηκε, αυτοί οι άνθρωποι, εκτός από κάποια πράγματα που προσπαθούσαν να κάνουν, δεν ξέρω ίσως, δεν ήταν ευθύς. Και εγώ, επειδή δεν τέριαζα σε αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη για αυτούς που πιθανόν στενοχωρήθηκαν ή νιώσαν άβολα από αυτό που είπα. Πάντως, ακούγοντάς το, δεν θέλω ούτε καν να το επαναλάβω. Και έτσι θέλω να μην ξανασυζητήσω γι' αυτό, αλλά να ξεκαθαρίσει αυτή η ιστορία και να μην με συνδέει ξανά ποτέ κανένας με τέτοιες δράσεις και με τέτοιες, έτσι, με τέτοιους τρόπους ζωής. Πέτρο, εγώ βρίσκω σπουδαίο αυτό που κάνεις, γιατί όντως εκείνες οι δηλώσεις σου σε ανθρώπους που τις ακούσανε και τις σχολίασαν με αυτόν τον τρόπο ήταν γιατί όντως αυτά που πρεσβεύεις είναι άκρως αντίθετα με τέτοιου είδους αντιλήψεις. Και το βρίσκω πολύ θαραλέο μέσα από αυτή τη θέση να επιλέγεις να πεις δημόσια συγγνώμη και να το ξεκαθαρίσεις. Και το κάνω από καρδιάς. Δεν το κάνω γιατί θέλω να φανώ ή να κάνω κάτι, γιατί υπάρχει πολύ αυτό μες στην κοινωνία μας. Άλλωστε, νομίζω ότι η συνέπεια αυτών που λέω, ιδιαίτερα τώρα για αυτό το θέμα, φαίνεται από όλη την πορεία μου. Εγώ δεν είχα ποτέ καμία σχέση με αυτούς τους ανθρώπους. Και όταν με πλησίασαν, τους ξεκαθάρισα ότι εγώ, παιδιά, δεν έχω σχέση μαζί σας. Κάποια στιγμή προσπάθησαν να με πλησιάσουν. Μετά από αυτές τις δηλώσεις. Ναι, νόμιζαν ότι εγώ είμαι φιλικός απέναντί τους. Τους είπα λοιπόν ότι δεν έχω σχέση μαζί σας. Τους το είπα ευθαρσώς. Δεν έχουμε καμία σχέση εγώ και εσείς. Και δεν έχω σχέση και με όλο αυτό που λέγεται κόμματα, πολιτική κτλ. Μπαίνεις στη διαδικασία γενικότερα να απαντάς, να τοποθετείς στα social media, αν κάποιος... Όχι, Θεωρώ ότι αυτό είναι μάταιο. Είναι μάταιο, είναι ένα πράγμα που δεν ταιριάζει στη δική μου φιλοσοφία και επίσης είμαι από τους ανθρώπους που θέλω και προσπαθώ να έχω μία... να διαχειρίζομαι τα πράγματα ώστε να γίνομαι καλύτερος και να τα αντιμετωπίζω με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να δίνω το δυνατόν χώρο και στους άλλους. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και όσο μεγαλώνω, όλο και πιο πολύ προσπαθώ να κάνω λίγο πίσω, να βλέπω τι θέλει να μου πουν οι άλλοι άνθρωποι και να δω μήπως μέσα από αυτό πρέπει εγώ να διορθωθώ. Δεν είμαι από αυτούς, ή τουλάχιστον προσπαθώ να μην είμαι από αυτούς, όπου όταν συμβαίνει κάτι που δεν τους αρέσει, η πρώτη κίνηση είναι να αμυνθούν και να βγάλουν κακία ή να αντιδράσουν απέναντι στον άλλον. Ναι, ούτε όμως έχω ενοχικότητα. Όχι. Μ' αρέσει να είμαι ένας άνθρωπος που θα λειτουργώ χαλαρά, ελεύθερα, χωρίς να μπαίνω σε στενά καλούπια έτσι ηθικότητας, υπερβολικής, εμνοτυφίας ή να αντιδρώ με τρόπους περίεργους. Θέλω να αντιμετωπίζω τα πράγματα με μία σύνεση. Κράτησα αυτό που είπες πριν, ότι σε υποδεχόμαστε με αγάπη και θέλω να σε ρωτήσω, έχεις νιώσει από συναδέλφους μας να μην το κάνουν αυτό, να σε προσεγγίσουν πιο πονηρά ή με διαφορετικό τρόπο? Μου κάνει εντύπωση, γιατί από συνεντεύξεις που έχω παρακολουθήσει γενικότερα, φαντάζομαι με αγάπη σε προσεγγίζουν. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Είμαι 31 χρόνια, παιδιά, στη δισκογραφία. Το λάθος εποχή βγήκε το 1990. Από τότε έχω κάνει 56 δίσκους και τόσα πολλά πράγματα και πάρα πολλές συνεντεύξεις. Είναι γεγονός πως γενικότερα οι άνθρωποι που είναι στα μέσα ενημέρωση όλα αυτά τα χρόνια με έχουν αγκαλιάσει με πολύ αγάπη και με έχουν τιμήσει πολύ. Θα έλεγα πως αυτό που με κάνει και νιώθω λίγο άβολα μερικές φορές είναι όταν λέω την αλήθεια μου και προσπαθώ να πω κάτι πέρα από αυτό που λέγεται και συνηθίζεται να λέγεται, που είναι πιο βαθύ και που δεν είναι δικός μου λόγος, αλλά είναι μεταφορά ίσως ενός πατερικού λόγου, ίσως μιας κουβέντας που άκουσα από τον Μίκη Θεοδωράκη, που συνεργάζομαι χρόνια μαζί του, μιας κουβέντας που άκουσα από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, μιας κουβέντας που άκουσα από τη Δόμνα Σαμίου, από όλο αυτό το χώρο που έχω συνεργαστεί και βλέπω ότι προσπερνάτε. Όταν δηλαδή λέει ο Μίκης Θεοδωράκης μια κουβέντα και εγώ την μεταφέρω και λέω τι ωραία κουβέντα είναι αυτή που είπε ο Μίκης Θεοδωράκης, τι πνεύμα λαμπρό έχει αυτός ο άνθρωπος. Και ο δημοσιογράφος το προσπερνάει. Λέω τι κρίμα να μην στεκόμαστε σε αυτά που είναι άξια και να πηγαίνουμε μετά, ας πούμε, να συζητάμε για τα λουλούδια. Ωραία είναι και τα λουλούδια, αλλά κάποια πράγματα... είναι πιο βαθιά. Εντάξει, η διαφήμιση είναι μέσα στη ροή ενός προγράμματος. Αλλά όταν λέγεται κάτι που είναι πιο χρήσιμο, πιο σπάνιο, όταν στα μέσα ενημέρωσης λείπει μια κουβέντα η οποία είναι πιο καταπραϊντική και πιο ουσιαστικά ωφέλιμη στη ζωή μας, μέσα στην τόση φασαρία που υπάρχει, είναι λυπηρό να το προσπερνάμε, γιατί πολλά πράγματα προσπερνώνται. Και είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί, όπως δείξατε και στο ρεπορτάζ, με πολύ αξιόλογους ανθρώπους που και αυτοί με τίμησαν. Τόσοι συνθέτες, στιχουργοί, τόσοι συνάδελφοί μου, τραγουδιστές. Αυτό είναι αλήθεια και δεν είναι και καθόλου τυχαίο, κατά τη γνώμη μου. Πέτρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία σε όλο αυτό που ετοιμάζετε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Να επισημάνω, αν μου επιτρέπεις, ότι αυτό που κάναμε τώρα με την Περιφέρεια Αττικής θα προβληθεί μέσα από την σελίδα του Facebook και του YouTube της Περιφέρειας Αττικής σε 3 επεισόδια, όπου το πρώτο αφορά τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και θα είναι στις 11.30 ώρα το βράδυ τη Μεγάλη Πέμπτη. Το δεύτερο είναι τη Μεγάλη Παρασκευή και είναι ο Επιτάφιος Τρίνος και θα προβληθεί στις 9.30 ώρα το βράδυ. Και το τρίτο είναι το μεσημέρι της Ανάστασης, 2 η ώρα, όπου θα πούμε χαρμόσυνους πανηγυρικούς ύμνους που αφορούν την αναστάσιμη ακολουθία. Υπέροχο, υπέροχο και πολύ σπουδαίο για όλους αυτούς που δεν θα καταφέρουν να πάνε στην εκκλησία ή δεν θα μπορούν ή θα φοβηθούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας.